καφέ, θα κάνουμε τον μπιφ του καφέ. Πείτε μου, κύριε Ραυτόπουλε. Πίνετε ένα δείξε καφέ την ημέρα ή δύο. Τον χαιρετήσαμε. Δύο, τον γεια σου Νίκο μας, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Τσίρου και τη Λούνα. Λοιπόν, πόσο κοστίζει ο καφέ σας? Περίπου στα 2.30, 2.40. Ωραία, άρα 2.30 επί 2 την ημέρα που πίνετε, κάνει 4.60. 2.30, τι καφέ πίνετε? Φρέντο εσπρέσο. Φρέντο εσπρέσο, 2.30. Τόσο κάνει, στο χέρι, όχι. Στο χέρι. Όχι, να κάτσεις την καφέ. 2.30. Take away τόσο είναι. Έτσι, 4.60. Επί 7 μέρες της εβδομάδας, επί 4 του μήνα, δηλαδή ο καφές σας, που πίνετε, αν πίνετε το καφέ σε μια, 130 ευρώ το μήνα. Επί δύο. Αν είσαι και δύο άτομα. Θέλεις καλύτερα, βάζεις γραμμάτιο για να αγοράσεις αυτοκίνητο. Πάμε να δούμε τι γίνεται όμως. Έχουμε καφέ στην Αθήνα και καφέ στην Κωνσταντινούπολη. Πάει και ο καφές. Και αυτές ακόμα οι αυξήσεις δεν έχουν περάσει στην αγορά. Έτσι. Ακόμα. Έχουν περάσει, όχι. Καλημέρα, τώρα θα μας πούνε εδώ οι Δήμο. Να ξεκινήσουμε εδώ με την Αθήνα. Γεια σου, ρε Μαρία. Είναι η Μαρία Ζαχαράκη. Γεια σου, Μαρία μας. Έχουμε ένα θέμα, Μαρία, να ξέρεις εδώ από το πρωί με τον Κολοκυθά. Τσακωνόμαστε, λέει, τουρκικός ή ελληνικός καφές. Έχει γίνει χαμός από το πρωί, θέλω να το ξέρει. Σας άκουγα από το πρωί. Μαρία μου, δεν υπάρχει αμφισβήτηση ότι είναι ελληνικό. Τον έχει κολλήσει ο Μπαχτσελή, να ξέρει. Συγγνώμη, αλλά ξέρει η Μαρία ότι εγώ έχω δίκιο. Αλλά πάμε παρακάτω. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε πριν πάμε στη Μαρία Ζαχαράκη που το οργάνωσε και τον κύριο Καβαλά, όπου είναι ο ιδιοκτήτης καφέ στο παλιό Φάλιρο, να μας πει πώς πάει ο τζίρος. Κοντοχωριανή με την πόλη. Έχει αυξηθεί ο καφές, κύριε Καβαλά? Καλημέρα σας, καλημέρα και στους θεατές. Καλημέρα. Λοιπόν, η κατάσταση για μας είναι σταθερή εδώ πέρα. Δεν έχουμε κάποιες μεγάλες διαφορές στην τιμή. Δηλαδή, εμείς είμαστε ένα κατάστημα 1,5 χρόνο, 1,5 έτος έχουμε ανοίξει. Δεν έχουμε ούτε κάνει αυξήσεις. 2,10 είναι το φρέντο εσπρέσο, γιατί άκουσα προηγουμένως τον κύριο Ραπτόπουλο που είπε για την τιμή 2,30-2,40. Εμείς είμαστε το 2,10 μαζί με το νεράκι. Και νεράκι. Πρέπει να είμαστε και από τους. Ναι. Και πολύ καλή τιμή. Πρέπει να είμαστε για τους αρχηγούς εδώ στη. Ναι. Για το take away μιλάμε πάντα, έτσι. Πόσο έχουν. House, δηλαδή τον... Επειδή κύριε Καβαλά, το βλέπετε, πόσο έχουν εκεί γύρω-γύρω, πείτε μας λίγο. Εντάξει, εσείς έχετε 2-10, έχετε καλή τιμή. Οι υπόλοιποι πόσο φτάνει? Γύρω στα 2 ευρώ είναι. Δεν νομίζω να είναι κάποιος πάνω από το 2-10. Top είναι 2-10, είναι ταβάνι. Για το φρέντο εσπρέσο, και... λέτε. Με συγχωρείτε. Φρέντο εσπρέσο. Οι μεγάλες αλυσίδες το έχουν 2.40. Βλέπουμε μια αλυσίδα γνωστή που είναι σε όλη την Αθήνα. Έχουμε δύο αλυσίδες. Μία έχω προσπέκτης και μία έχω κινητό φωτογραφίες. Δηλαδή είναι 2.40. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε, να πούμε κάποια πράγματα εντάχει, αν έχω λίγο χρόνο. Οι μεγάλες αλυσίδες έχουν και άλλα κόστη. Όπως έχουν και άλλες προσφορές. Τι γίνεται, εμείς τα ανεξάρτητα καφέ θα τραβήξει τιμή προς τα πάνω εάν μας ακριβίνει ο προμηθευτής μας, αν ακριβίνει το γάλα, αν ακριβίνουν τα καλαμάκια, τα πλαστικά, τα χαρτάκια, όλα αυτά. Αυτή τη στιγμή, εδώ και 1,5 χρόνο, δεν έχει γίνει κάποια αύξηση αυτά. Όπως ξεκινήσαμε, είναι. Ναι, αλλά οπότε η αύξηση τη στιγμή καφέ έρχεται τώρα. Ο καφέ τώρα αυτή τη στιγμή θα έρθει. Άρα αναγκαστικά δεν μπορείτε να το κρατήσετε, φαντάζομαι, και είναι πιο δύσκολο για ένα συνοικιακό κατάστημα να απορροφήσει αύξηση από ότι μια εταιρεία πολυεθνική ή ξέρω εγώ, franchise, η οποία μπορεί να το έχει όπου θέλει. Είναι καλό ότι σε συνοικιακά ακόμη δεν έχουμε δει αύξηση. Πάντως στις μεγάλες, γιατί εγώ παίρνω από τις γνωστές μάρκες, είδα 20 λεπτά αύξηση στο δικό μου καφέ. Ο τζίρος, μόνο πείτε μου, πριν πάρει το λόγο ο κύριος Ραυτόπουλος, ο τζίρος πώς πήγε? Πριν το Πάσχα, Γενάρη, Φλεβάρη και Μάρτη ιδιαίτερα, ήταν αρκετά καλά. Απρίλιο. Δηλαδή ήταν promising που λέμε. Εντάξει. Ναι. Μετά το Πάσχα κάποια στιγμή φρέναρε και τώρα είμαστε για μια εβδομάδα που αρχίζει σιγά σιγά. Δηλαδή, πόσο μειώθηκε περίπου? Πόσο μειώθηκε περίπου? Πριν το, στο Πάσχα και μετά το Πάσχα μειώθηκε γύρω στο 25%. Προφανώς γιατί ο κόσμος μαζεύτηκε για να κάνει τις αγορές του. Δηλαδή για μας η εστίαση... Πάντα στις γιορτές φρενάρει πριν τις γιορτές, γιατί ο κόσμος ετοιμάζεται να κάνει πολλά έξοδα. Και μιλάμε για το Πάσχα όταν είχαμε μια πολύ μεγάλη έξοδο από την Αθήνα, ίσως από τις μεγαλύτερες εξόδους. Οπότε άδειασε εδώ πέρα η περιοχή. Αλλά εντάξει, ο καφές γενικά... είναι μια συνήθεια που κάθε μέρα, όποιος πίνει καφέ, πίνει κάθε μέρα. Έτσι είναι, μα δεν κόβεται το καφέ, δεν κύριε Ραυτόπουλος. Να πάμε λίγο στη Μαρία Ζαχαράκη, να δούμε τι γίνεται στην Κωνσταντινούπολη. Μαρία μου, καλημέρα.
Η Μαρία πριν. Καλημέρα. Για πες μας, Μαρία, τι γίνεται εκεί στην πόλη με τον καφέ. Λοιπόν, θα σας τα πει καλύτερα ο Αποστόλης βέβαια. Εγώ θα κάνω μόνο μία εισαγωγή ότι και εδώ η πόλη, η Κωνσταντινούπολη και η Τουρκία, επειδή ήταν πιο φτηνή κλασικά, αλλά τώρα έχει γίνει οι τιμές είναι φάμιλες με την Ελλάδα και την Ευρώπη. Αλλά να μας τα πει ο Αποστόλης. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ο οποίος έχει βάλει βέβαια τον καφέ του. Τι πίνεις, πρέπει να μας πεις τι πίνεις. Τώρα για το πρωί και μετά θα πιούμε εσπρέσο ή φρέντο εσπρέσο. Και εδώ οι τιμές γενικά θα μπορούσα να πω είναι από 2 έως 3 ευρώ, ξετάζει το καφέ. Σίγουρα έχουν αυξηθεί οι τιμές, λόγω πληθωρισμού πάντα. Καλά, εσείς πληθωρισμό εδώ θα έχετε και στο Θεό έτσι κι αλλιώς πληθωρισμό. Εντάξει, τώρα μαζευόμαστε. Ναι, πράγματι. Ο φρέντο εσπρέσο που αναφερόμαστε τώρα, συγγνώμη Παναγιώτη, σε διέκοψα. Πόσο έχει εδώ? Είναι γύρω στο 2,30-2,40 βάσει ισοτιμία. Να το πάρει στο χέρι, έτσι, Αποστόλη. Συγγνώμη, μου επιτρέπει τον ελληνικό. Όχι, ακόμα και να καθίσετε εδώ. Είναι πιο φθηνό. Βέβαια, εξαρτάται πάντα το κατάστημα και την περιοχή. Συγγνώμη, το ξεχνάμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Κανονικά σε γυάλινο ποτηράκι να κάσω να πιω τον καφέ μου 2,30 θα πληρώσω πάλι. 2,30 με 2,40. Εδώ αλλάζει αυτό, κύριε. Το κατάστημα και την περιοχή. Εδώ αλλάζει, κύριε Αποστόλη. Εδώ αλλάζει. Εδώ 2,30 είναι μόνο take away. 4 είναι. Άμα κάτσει είναι. 4-5 ευρώ ανάλογα με την περιοχή. Εδώ αλλάζει άμα κάτσει. Ανάλογα με την περιοχή, σωστά το λέει. Δηλαδή, κατελάχιστον 4 συν είναι ο καφέ σε γυάλινο. Και σε συνοικιακά, μη σου πω εγώ. Ναι, καλέ. Όχι να πας σε μεγάλες πλατείες στο κέντρο ή δεν ξέρω εγώ πού. Όχι, αυτές και πενταράκια για πλακά. Σίγουρα και εδώ σε καλές περιοχές. Παραδείγμα, σαν να λέμε περιοχή Ετήλερ, σαν να λέμε το Κολονάκι στην Αθήνα. Και εδώ θα βρούμε τον καφέ 3 ή 3,5, μπορεί και 4 ευρώ. Αλλά μέσω όρο ο καφές είναι εκεί γύρω στο 2,30-2,40 σε νορμάλ καταστήματα, νορμάλ περιοχές. Ωραία, μια τελευταία ερώτηση. Και βέβαια για τον Τούρκο, επειδή δεν είναι συνηθισμένος και πολύ στον καφέ. Για τον Τούρκο αυτές οι τιμές είναι πανάκριβες. Μη σκεφτόμαστε όπως στην Ελλάδα με άλλους μισθούς. Δεν πίνουν Τούρκοι καφέ, σωστά. Τσάι. Έτσι, το τσάι πόσο κάνει. Ναι. Και το τσάι σίγουρα οι τιμές του έχουν αυξηθεί σχεδόν στο 1 ευρώ. Αλλά το ότι η καθημερινότητα του Τούρκου πολίτη, ο καφές έχει μπει στην καθημερινότητά του, αυτό είναι πραγματικότητα. Αμπαίνει, ο κόσμος πίνει καφέ. Να σας κάνω μια ερώτηση πριν κλείσουμε. Γενικότερα, ας φύγουμε λίγο από τον καφέ, για το θέμα της ακρίβειας. Πώς είναι εκεί στην πόλη η ζωή? Σίγουρα η πόλη είναι ακριβή, γενικά. Ναι, πάντως οι τιμές έχουν ηρεμήσει. Έχει σταματήσει αυτός ο φόβος λόγω πληθωρισμού. Πάντως, πώς το βλέπετε εσείς? Έχουν αρχίσει οι τιμές, ηρεμούν, οι μεγάλες αλυσίδες κάνουν συνεχώς προσφορές ή μειώνουν τις τιμές τους. Επειδή η Μαρία το ξέρει, το παρακολουθεί και τι κάνουμε εμείς, αλλά πώς το βλέπετε εσείς? Εγώ, πέρυσι που ήρθα στην πόλη, οι τιμές μου φάνηκαν πάρα πολύ καλές. Και πολύ φθηνές κιόλας. Σε σχέση με την Αθήνα που ζω εγώ, ας πούμε. Μου φάνηκαν εξωφρενικά καλές οι τιμές, ακόμα και σε πολύ καλά μαγαζιά. Εξαρτάται. Αν εννοείς το φαγητό, στο φαγητό οι τιμές παραμένουν υψηλές. Δηλαδή, την Κυριακή βγήκα χωρίς αλκοόλ και πήγαμε για φαγητό. Στήχησε 35 ευρώ το άτομο. 35 έτσι. Ευρώ το άτομο και όχι είναι... σε κάποιο, και όχι σε κάποιο κυριλέ ή κάτι να πεις ή σε μια περιοχή. Το Κολονάκι, ξέρω εγώ, της Κωνσταντινούπολης. Ναι, ψηλή τιμή είναι. Παραμένουν πάρα πολύ ψηλές στο φαγητό. Εξαρτάται γιατί τιμές μιλάμε. Επειδή μιλούσατε νωρίτερα και για χαρτί υγείας ακόμη και τα λοιπά, ας πούμε. Έτσι έριξα μία ματιά εκείνη την ώρα στο σούπερ μάρκετ μου εδώ. 32 ρολά, ας πούμε, είναι 12 ευρώ. Εδώ στην Τουρκία. Αυτό που λέει βοήθεια. Εδώ μιλάμε για 8-10-12 ρολά. Το πακέτο έχει. Ναι, δεν έχει 32. Είναι το έξτρα. Αλλάζει 32 ρολά. Είναι δύσκολο να βρει και ιδίω στα. Εδώ δεν έχουμε τέτοια. Μόνο σε πρατήρια βρίσκουμε τέτοια εδώ πέρα. Δεν έχει. Ναι, μόνο σε χαρτικά. Σε ποσότητα. Είναι φθηνότερο στο Τουρκία. Είναι φθηνότερο, ναι. Δεν νομίζω στα χαρτικά. Αυτά 32 είναι 12 ρολά. Όπω είναι οι επιχειρήσει αυτέ, οι ελληνικέ των ελληνικών αντίστοιχων εταιριών που παράγουν το χαρτί υγεία είναι φθηνότερα. Και στο χαρτί υγεία μισό κιλό πήραμε εμεί εδώ στην Ελλάδα. Α, μπορεί να είμαστε φθηνότερο. Στο χαρτί υγεία μισό κιλό πήραμε. Ξέρετε λοιπόν, θα σα πω, για να ξέρετε τι συμβαίνει με το χαρτί, υγεία. Το χαρτί υγεία είναι σε δύο πράγματα. Το ένα είναι στα φύλλα, σε μέτρο δηλαδή, και το δεύτερο είναι σε βάρο. Δηλαδή, μικραίνουν τα φύλλα και ελαφρύνεται. Μικραίνουν και το βάρο.
Όμως εδώ αυτό το οποίο θα γίνει, επειδή είπε ο κύριος και δεν θέλω να το αφήσω να περάσει έτσι για τον 1,5 χρόνο τον καφέ, να πω ότι ο ελληνικός καφές των 194 γραμμαρίων πριν από 1,5 χρόνο είχε 2,74 και σήμερα έχει 4,15. Του ο ελληνικός καφές. Έγινε σήμερα. Γραμμάρια. Αλλά επειδή τελειώνει αυτό το μέτρο, σίγουρα θα βγουν κάποια. Προφανώς, θα τα δούμε, εδώ θα είμαστε και θα τα δούμε. Κάποια άλλα μέτρα. Εμείς λέμε, κύριε Σταθή, ορατό της μηδέν, τη θυμάστε την ταινία. Όχι άλλο κάρβουν. Όχι άλλο κάρβουν. Δεν θέλουμε άλλα μέτρα. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς, Μαρία Ζαχαράκη, τα φιλιά μας, την αγάπη μας. Μαρία, ανέβηκες πολύ περισσότερο στην εκτίμησή μου που είσαι και Παναθηναϊκός, πραγματικά. Όχι ότι δεν ήσουν ψηλά, αλλά φαντάζομαι τώρα. Δεν μπορεί να σε ρίξει τίποτα από την εκτίμησή μου. Κέρδισα, κέρδισα πόντους. Αποστολή, τι ομάδα είσαι? Ολυμπιακός, αλλά να δώσω τα συγχαρητήρια μου στον Παναθηναϊκό. Αποστόλη σου, είσαι πάρα πολύ καλός. Είσαι φίλος μου, να ξέρετε. Από εδώ και πέρα, είσαι φίλος μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον κύριο Γαβαλά.